Γεια σας, γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και καλημέρα σας ή καλησπέρα σας ανάλογα με το πότε θα βλέπετε το βίντεο, το πρώτο βίντεο της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και είπα να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο προετοιμάζω εδώ και αρκετό καιρό πριν. Διπλά albums. Όχι διπλά live albums, όχι διπλά albums τύπου συλλογές ή greatest hits, αλλά μιλάμε για albums κανονικές κυκλοφορίες των καλλιτεχνών που κατά κανόνα κυκλοφόρησαν τη χρυσή εποχή του βινιλίου, δηλαδή έως και τα τέλη της δεκαετίας του 80, χωρίς όμως να σημαίνει ότι στη λίστα που θα σου παρουσιάσω στη συνέχεια δεν υπάρχουν και κάποια albums που κυκλοφόρησαν και από τη δεκαετία του 90 και μετά. Διπλό album λοιπόν σημαίνει ένα πόνημα από 70 έως 85 λεπτά έτσι στο περίπου, που ο δημιουργός του ή οι δημιουργοί του είχαν να πούν πολλά περισσότερα πράγματα από όσα θα μπορούσαν να χωρέσουν και να συμπεριληφθούν σε ένα δίσκο 40 με 45 λεπτά. Και όταν λέμε περισσότερα δεν εννοούμε και αποκλειστικά μόνο σε ποσότητα, έτσι. Μιλάμε όμως κυρίως για ποιοτικότερα πράγματα και όχι απλά έτσι γράφουμε υλικό για να γεμίσουμε και ένα δεύτερο δίσκο. Θα παρατηρήσεις ότι διπλά albums έχουν δοθεί από τα μεγαλύτερα και καλύτερα groups ή από τους μεγαλύτερους και καλύτερους καλλιτέχνες της rock μουσικής. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχουν δώσει διπλό albums και όλα τα groups που θεωρούνται κορυφαία. Όμως όσοι έχουν δώσει διπλά albums κατά κανόνα είναι τεράστια ονόματα της rock. Επίσης, κάτι που παρατήρησα μελετώντας τους καταλόγους των συγκροτημάτων που έδωσαν διπλά albums, για τα οποία φυσικά θα σου μιλήσω στη συνέχεια, ελάχιστοι από αυτούς έως και κανένας τους στη συνέχεια της καριέρας τους δεν έδωσαν καλύτερο άλμπουμ από αυτό το διπλό ή τα διπλά, γιατί και κάμποσοι, σχετικά λίγοι βέβαια, έδωσαν παραπάνω από ένα διπλό άλμπουμ στην καριέρα τους. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. Δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερα μεγάλος φαν των Rolling Stones. Μου αρέσουν πολύ κάποια albums τους, όπως το Let It Bleed, το Sticky Fingers, το Bridges to Babylon. Φυσικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα hits τους από όλες τους τις περιόδους και από 80s και από 90s, γι' αυτό και πιο πολύ έχω στην κατοχή μου συλλογές τους, όπως τα Rolled Gold, το Rewind, το 40 Licks και διάφορα άλλα. Το Exile on Main Street είναι το μόνο διπλό άλμπουμ στον τεράστιο κατάλογο του group και το ενδιαφέρον μου για αυτό το άλμπουμ εξανεμίζεται σχετικά γρήγορα με το που τελειώνει η εκπληκτική πρώτη πλευρά. Από εκεί και μετά, όσες φορές έχω επιχειρήσει να το ακούσω, ακούω ένα ανελέητα, μονότονο και χαοτικό rock and roll party για το οποίο δεν βρίσκω κάτι που να με συναρπάζει ιδιαίτερα. Κουαντροφίνια των Who του 1973, η δεύτερη full-scale rock opera του group που οραματίστηκε και συνέθεσε εξ ολοκλήρου ο Pete Townshend. Μια ιστορία ενός νεαρού αγοριού, ενός mode, που αφορούσε την οδύσσιά του προς την αυτοεκτίμηση, την εκτίμηση των άλλων προς το πρόσωπό του και την αναζήτησή του στον αληθινό έρωτα. Μεταφέρθηκε και αυτό στη μεγάλη οθόνη όπως και το Tommy, αλλά σε αντίθεση με το Tommy δεν είναι musical, αλλά μια κλασική κοινωνική ταινία. Ξεχωρίζουν τα 5-15, Bell Boy, Love Rain Over Me, Dr. Jimmy και το ομώνυμο το instrumental Quadrophenia. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1991 οι Guns N' Roses έκαναν μια κίνηση που όμοια της δεν είχε ματαγίνει ποτέ ξανά στα rock δρόμενα. Την ίδια αυτή ημέρα κυκλοφόρησαν δύο διπλούς δίσκους με τον ίδιο τίτλο, με το ίδιο εξώφυλλο αλλά με διαφορετικά χρώματα το καθένα.
Το πρώτο από αυτά είναι το Use Your Illusion 1 σε κίτρινο και κόκκινο περιτύλιγμα που εκτός των άλλων περιλαμβάνει μια διασκευή του Live and Let Die των Wings αλλά και τις κομματάρες Don't Cry και November Rain. Ενώ στο Use Your Illusion 2 που ξεχωρίζει από το πρώτο γιατί είναι σε μπλε και μόβ αποχρώσεις υπάρχει επίσης μια διασκευή στο Knocking on Heaven's Door του Bob Dylan, αλλά έχει και τα You Could Be Mine, Civil War και Estranged. Λοιπόν, μιλώντας για διπλά albums, από ελάχιστη έως κανένας δεν κάνει λόγο για το Dangerous του Michael Jackson, ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1991, ίσως επειδή οι περισσότεροι να είχαν χορτάσει από Michael από Off the Wall, Thriller, Bad και λοιπά πρώτερα albums, ίσως επειδή οι εποχές Quincy Jones έχουν περάσει ανεπιστρεπτή πλέον για τον Michael, ίσως και επειδή πάλι ο ίδιος είχε γίνει κατά κάποιο τρόπο λευκός σε αυτό το album. Ποιος ξέρει. Στο album πάντως αυτό υπάρχουν κάποια φοβερά κομμάτια όπως τα Why You Wanna Trip On Me, Heal The World, Black and White και Giving To Me με φοβερό σόλο στην κιθάρα από τον Slash, ενώ και τα Remember The Time και Who Is It είναι πολύ συμπαθητικά. Στη συνέχεια δύο albums που τα έχω σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη, δεν μπορώ όμως να τα ακούσω οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, δηλαδή μου έχει τύχει να τα ακούσω και να εκστασιαστώ, να μεταξιδέψουν σε άλλη διάσταση και χωροχρόνο και μου έχει τύχει να τα βάλω να τα ακούσω και να τα κατεβάσω από το πλατό του pick-up μέσα σε 5 λεπτά. Και μου έχουν τύχει και μου έχει τύχει αρκετές φορές και η μία περίπτωση και η άλλη. Λοιπόν, το πρώτο από αυτά είναι το Tales from Topographic Oceans, των Yes από το 1973, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι μία αποθέωση της progressive rock, μία αποθέωση του rock αυτοσχεδιασμού. Είναι ένα rock album, θα έλεγα, αρκετά έξω από τα καθιερωμένα, ακόμα και μεταξύ των οπαδών του group είναι αμφιλεγόμενο. Κάθε πλευρά του είναι και ένα τραγούδι που διαρκεί γύρω στα 20 λεπτά, οπότε καταλαβαίνεις ότι σε γενικές γραμμές χάνεται η μπάλα και είναι ένα αρκετά δύσκολο album. Το άλλο album είναι το The Lamp Lies Down on Broadway των Genesis από το 1975, το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα από τα πιο avant-garde progressive rock albums. Είναι μία rock opera που θα μπορούσε να έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, αντίστοιχα όπως το The Wall των Pink Floyd ή το Tommy των Who, καθώς ο σκηνοθέτης William Friedkin ενδιαφέρθηκε να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη, ζητώντας από τον Peter Gabriel να του γράψει το σενάριο, αλλά λόγω ισχυρών διαφωνιών μεταξύ του Gabriel και των λοιπόν μελών των Genesis, η ιδέα εγκαταλείφθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και ίσως και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνο το καιρό, εκείνο το χρονικό διάστημα, να οδήγησαν τον Peter Gabriel να εγκαταλείψει το group. Είναι ένα μουσικό έργο στο οποίο ο εμπνευστής του, ο Peter Gabriel δηλαδή, συνθέτει κάθε τραγούδι και μία διαφορετική ιστορία που συμβαίνουν στη ζωή του Ραέλ, ενός έφηβου από το Πουέρτο Ρίκο που ζει στη Νέα Υόρκη βέβαια και που έχουν να κάνουν με τις φοβίες και τα άγχη του προερχόμενα από το γεγονός ότι είναι διχασμένη προσωπικότητα. Abattoir Blues, The Lyre of Orpheus από τους Nick Cave and the Bad Seeds του 2004. Μετά από μια δεκαετία και βάλε με κυρίως ακουστικά και εξαιρετικά σκοτεινά albums, το Abattoir Blues, το Nick Cave and the Bad Seeds είναι σε γενικές γραμμές ένα ευπρόσδεκτα φασαριόζικο album. Ακούω ξανά σε αυτό ένα ξέσπασμα της μπάντας που από εκεί που τα τελευταία χρόνια ήταν κατά κάποιο τρόπο καθαρά συνοδευτική και υποστηρικτική ενός frontman που έκλεβε εντελώς αυτό στην παράσταση, σε αυτό το άλμπουμ ακούω ξανά μια ολοκληρωμένη και καλολαδωμένη
μπάντα που λέγεται Nick Cave and the Bad Seeds. Κατόπιν τούτου μου αρέσουν περισσότερο οι σκληρές στιγμές του άλμπουμ, τα Get Ready for Love, Hiding All the Way, There She Goes My Beautiful World και Nature Boy. Το The Lyre of Orpheus απ' την άλλη, που είναι το δεύτερο LP, είναι ξανά πολύ πιο χαμηλών τόνων, πιο κλαψιάρικο και πιο τραγικό θα έλεγα, στο ίδιο ύφος με τα The Boatman's Call και No More Shall We Part, με τα προηγούμενα δύο δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο όμως είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από αυτά και χωρίς να κατεβάζει και πολύ τον μέσο όρο του όλου εγχειρήματος. Από αυτό μου αρέσουν υπερβολικά τα Easy Money, O Children και το εξωτικό και πιο ανάλαφρο Breathless. Derek and the Dominos, Layla and Other Assorted Love Songs του 1973. Ο Eric Clapton, πριν ξεκινήσει την solo καριέρα του, πέρασε κυρίως ως frontman από αρκετά σχήματα και το τελευταίο από αυτό ήταν οι Derek and the Dominos, που στις τάξεις τους είχαν και τον τεράστιο Dwayne Allman. Το Layla and Other Assorted Love Songs είναι το μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το group και φυσικά εδώ υπάρχει το Layla, που είναι όχι μόνο ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Eric, αλλά και ένα από τα καλύτερα τραγούδια της rock μουσικής. Για μένα πάντα, έτσι. Τώρα, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν ακόμη και τα Bell Bottom Blues, Key to the Highway, Tell the Truth και Have You Ever Loved a Woman. Γενικά όμως πρόκειται για έναν πολύ τίμιο blues rock δίσκο. Electric Ladyland, των Jimi Hendrix Experience του 1968. Ό,τι και να πεις είναι λίγο για το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ ενός ανθρώπου που στο πολύ γρήγορο πέρασμα από τη ζωή, στο πολύ γρήγορο πέρασμα του από τη ζωή, κατάφερε να αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο δημιουργικούς και επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα. Κατάφερε να θεωρείται ένας από τους καλύτερους, τους πιο καινοτόμους και πρωτοποριακούς κιθαρίστες και να είχε παίξει και ως headliner σε ένα από τα πιο θρυλικά φεστιβάλ. Το Electric Ladyland του Jimi Hendrix, ή μάλλον καλύτερα τον Jimi Hendrix Experience, είναι μια αποθέωση των blues αναμειγμένα με τις πιο κατάλληλες δόσεις psychedelic rock και experimental rock. Rattle and Hum των U2 από το 1988. Το άλμπουμ ορόσημο για τους U2, μιας και με αυτό διαχωρίζονται οι post-punk U2 των 80s από τους alternative electronica industrial sounded U2 των 90s. Το Rattle and Hum είναι ένα mixed album με live εκτελέσεις κλασικών U2 κομματιών, με live διασκευές, με ντουέτα με τεράστιους καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan και ο BB King, αλλά και κάποια καινούργια τραγούδια που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εδώ, για μένα πάντα. Desire, Angel of Harlem, When Love Comes to Town, All I Want Is You, Heartland, ενώ πολύ καλές και οι live εκτελέσεις των Bullet, The Blue Sky και Silver and Gold, που είχαν μείνει outtakes από το Joshua Tree. Για κάποιους ανθρώπους ισχύει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εδώ στην Ελλάδα. Όσο μπόι τους λείπει, άλλο τόσο ταλέντο έχουν σε κάτι. Στον κύριο του οποίου ανήκει το επόμενο διπλό άλμπουμ που θα σου παρουσιάσω, το ταλέντο του ξεχύλιζε και δεν είναι άλλος, κυρίες και κύριοι, από τον Prince, στο άλμπουμ του 1999 που είχε κυκλοφορήσει όμως το 1982. Funk, rhythm and blues, synth pop ανακατεμένα σε απίστευτα ιδανικές δόσεις από αυτόν τον λιλιπούτιο μαέστρο, από άλλο ένα δικοχαμένο τεράστιο ταλέντο της μουσικής που έφυγε κι αυτός πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή. Goodbye Yellow Brick Road του Elton John του 1973 και
αν και δεν τα έχω ακούσει όλα του Elton John, το Goodbye Yellow Brick Road παίζει να είναι και το καλύτερό του. Είναι ένα άλμπουμ γεμάτο με κάποιες από τις καλύτερες και πιο όμορφες μελωδίες που έγραψε ποτέ το δίδυμο Elton John και Bernie Taupin. Από το εκπληκτικό instrumental και εναρκτήριο Funeral for a Friend έως το παθιασμένο Benny and the Jets, από το rock and roll Saturday Night's All Right for Fighting έως την γλυκιά ομορφιά του ομότιτλου κομματιού και από το επίσης rock and roll Your Sister Can Twist But She Can Rock and Roll έως το ίσως καλύτερο του κομμάτι για μένα πάντα έτσι, το πανέμορφο Candle in the Wind, αυτός ο επικίδιος, αυτό τον επικίδιο που έγραψε για τη Marilyn Monroe. Κάποια deep cuts του άλμπουμ είναι επίσης εκπληκτικά και θα μπορούσαν άνετα να έχουν την ίδια αποδοχή με τα singles, όπως το reggae-based Jamaican Jerk Off, το country-based Roy Rogers, το Grey Seal, κομμάτια τα οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία. Τώρα, ο John και η μπάντα του, ο Σαν Χαμελέοντες, ξεφεύγουν από είδη και διαθέσεις, χτίζοντας σε κάθε τραγούδι μια εντελώς μοναδική ηχητική εμπειρία που όλα μαζί όμως καταφέρνουν να συνθέσουν ένα απίστευτα συνεκτικό άλμπουμ. Lateralus των Tool του 2001. Οι Tool είχαν ήδη κυκλοφορήσει δύο εκπληκτικά άλμπουμς, τα Undertow του 1993 και το Enema του 1996. Με το Lateralus όμως διεύρυναν το φάσμα των μουσικών στυλ που θα εξερευνούσαν και μάλιστα σε συνδυασμό με το πνευματικό παύλα φιλοσοφικό πεδίο των θεμάτων και της αλληλουχίας τους. Ένας δίσκος ρηξικέλευθος έξω από τα καθιερωμένα της rock και της metal, ένας δίσκος από άλλο πλανήτη που ίσως δεν θα κατανοηθεί ποτέ και από κανέναν στην ολότητά του. Δεν είναι αμυγός metal, δεν το λες progressive ή alternative metal. Θα μπορούσες να πεις ότι είναι μια ατονική hard rock μουσική και βέβαια η Tool είναι μια κατηγορία μόνη τους που ή τους λατρεύεις ή τους μισείς. Ασύλληπτα παίξηματα από όλους τους στο άλμπουμ, φοβερές οι κιθάρες που παίζει ο Adam Jones, εκπληκτικές οι μπασογραμμές αλλά ακόμη και τα solo στο μπάσο από τον Justin Chancellor και φυσικά η δουλειά του Danny Carey στο drumming είναι από άλλο γαλαξία, σε από άλλη διάσταση και χρονικό. 78 λεπτά κατασκεύασμα, όσες φορές και αν το ακούσεις, δεν γίνεται να το χορτάσεις, όσες φορές και αν το ακούσεις, δεν μπορείς να το εμπεδώσεις. Κάθε ακρόαση γεννάει την ανάγκη για ακόμα περισσότερες. Dream Theater, Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, του 1999, ένα concept album με πρωταγωνιστή τον Νίκολας, ο οποίος μέσα από τα όνειρα που βλέπει και που τον παραπέμπουν ότι έχει ζήσει σε μια άλλη εποχή, κάνοντας την κατάλληλη θεραπεία, ανακαλύπτει ότι στην προηγούμενη ζωή του ήταν κορίτσι και έφυγε από την ζωή πάρα πολύ γρήγορα. Εκπληκτικό album, άνετα θα μπορούσε να γίνει rock opera, από τα πιο έντονα συναισθηματικά φορτισμένα άλμπουμ στον Dream Theater, έχει κάποια από τα καλύτερα τραγούδια που έγραψε ποτέ η μπάντα, όπως ολόκληρη δεύτερη σκηνή με τα Overture και Strange Deja Vu, ολόκληρη τρίτη σκηνή με τα Through My Words, Fatal Tragedy, το εκπληκτικό Slow Through Her Eyes και φυσικά το Home. The White Album των Beatles του 1968. Στο White Album διαφαίνεται περισσότερο από κάθε άλλο album το πόσο μεγάλες μουσικές διάνοιες ήταν οι κύριοι Lennon, McCartney, Harrison και Starr. Οι Fab Four σε αυτό το album παίζουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ψυχεδέλεια, folk, country, blues, noise, hard rock. Δεν είναι καθόλου εύκολο άλμπουμ στην ολότητά του, το White Album είναι από τα δύσκολα άλμπουμ των σκαθαριών. Βέβαια κάποια από τα hits του είναι τα Back in the USSR, Dear Prudence, Obladi Oblada, Sexy Sadie, Helter Skelter και φυσικά το While My Guitar Gently Weeps, που το κομμάτι που έχει γράψει ο George Harrison και με solo στην κιθάρα από τον Eric Clapton.
The Black Album των Metallica του 1999 από το White Album των Beatles στο Black Album των Metallica, τα οποία, παιδιά, παρεπιπτόντως δεν είναι το πραγματικό τους όνομα αυτό, το κοινό του στοιχείο είναι το κανονικό τους όνομα, δηλαδή είναι το όνομα του group, έτσι, δηλαδή τα αποκαλούμε Black Album και White Album αντίστοιχα χάρη ευκολίας. Τώρα, το The Black Album είναι το άλμπουμ που δίχασε τους περισσότερους από τους παραδοσιακούς fans των Metallica, ενώ κάποιους άλλους που δεν είχαν ιδέα περί του τι ήταν η Metallica μέχρι τότε, τους έκανε και πιο φανατικούς από τους παραδοσιακούς. Ένα άλμπουμ στο οποίο οι Metallica έριξαν τις ταχύτητές τους σε σχέση με τα ηλικιώδη πρώτα, έτσι, τέσσερα πρώτα θρασοειδή άλμπουμς τους, έγιναν αρκετά πιο μελωδικοί και αγαπησιάρικοι και πολύ πιο εμπορικοί. Είναι ένα υπερβολικά δουλεμένο άλμπουμ σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και σε πολύ μεγάλο βαθμό γι' αυτό ευθύνεται ο παραγωγός Bob Rock. Τα Nothing Else Matters και The Unforgiven είναι οι απόλυτες power ballads των Metallica και από εκεί και πέρα υπάρχουν φοβερά κομμάτια μέσα όπως το Enter Sandman, Sad But True, Wherever I May Roam, Through the Never, The God That Failed κλπ. Κλπ. London Calling των Clash του 1979. Οι Clash είχαν κάνει ήδη την επανάστασή τους ως προτεργάτες του punk κινήματος. Δεν ήταν καθόλου άστοχο το παρατσούκλι τους ως The Only Band That Mattered και στο τρίτο τους άλμπουμ εκτός της punk ενσωματώνουν στοιχεία rockabilly, reggae, ska, rhythm and blues, pop, jazz και hard rock. Γενικά είναι ένα απίστευτα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ με κορυφαία κομμάτια το ομότιτλο, το Spanish Bombs, το Lost in the Supermarket, Clamp Town, Guns of Brixton, Brand New Cadillac, Death or Glory. Tommy των Who του 1969, άλλο ένα story που έστησε ο μαέστρος Pete Townshend για τη ζωή ενός deaf, dumb and blind kid, για διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του, για τις σχέσεις του με την οικογένειά του και το πώς βιώνει ο ίδιος τη ζωή του. Το Tommy ως γνωστόν είναι μία rock opera, είναι ένα έργο αθάνατο στο χρόνο, ακούγεται πάντα φρέσκο και επίκαιρο από μία μπάντα on fire στο peak της δημιουργικότητας και της δημοτικότητάς της. Amazing Journey, Pinball Wizard, Acid Queen, I'm Free, Christmas και λοιπές κομματάρες απαρτίζουν αυτό το εκπληκτικό soundtrack. Physical Graffiti των Led Zeppelin από το 1975, το υλικό που είχε συγκεντρωθεί αρχικά για το συγκεκριμένο άλμπουμ ξεπερνούσε χρονικά το όριο ενός μονού δίσκου. Οπότε το group για να συμπληρώσει χρόνο και κομμάτια στο να κυκλοφορήσει το άλμπουμ ως διπλό άδειασε τα vaults των αμέσως προηγούμενων albums και το συμπλήρωσε με τα outtakes τους. Για πολλούς το Physical Graffiti είναι το κορυφαίο άλμπουμ των Zeppelin. Εντάξει, έχει Kashmir μέσα, In My Time of Dying, In the Light, 10 Years Gone, Down by the Seaside, The Rover. And Justice for All, επίσης τον Metallica από το 1988, με αυτό το άλμπουμ κορυφώθηκε η προσέγγιση των Metallica στο progressive metal, χωρίς όμως πραγματικά να ήταν ποτέ progressive. Η πολυπλοκότητα των συνθέσεων, το πλήθος των riff ανά κομμάτι, το ότι είναι το πιο brutal, το πιο heavy και aggressive, αλλά και με φοβερές μελωδίες και απίστευτο συνέστημα άλμπουμ, αλλά και το ότι σχεδόν πάρα πολλά κομμάτια μέσα στο άλμπουμ είναι τεράστια σε διάρκεια, κάνουν αυτό το άλμπουμ ένα από τα πιο ιδιαίτερα και από τα πιο μεγάλα άλμπουμς της καλύτερης ίσως heavy metal μπάντας του πλανήτη. Το One είναι φυσικά από τα greatest hits του group, ενώ φανταστικά είναι και τα Blackened, το ομώνυμο, το Injustice for All, το Harvester of Sorrow, The Fried Ends of Sanity και το σχεδόν instrumental To Live Is To Die. 666 των Aphrodite's Child, το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το group το 1972,
ένα μεγαλοφιές, υπερφιλόδοξο και αρκετά πειραματικό κόνσεπτ σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου και κείμενα του Κώστα Φέρη. Μία αντιπολιτισμική ερμηνεία του βιβλίου της Αποκάλυψης, κατά την οποία μια παράσταση τσίρκου βασισμένη στην Αποκάλυψη εμφανίζεται μπροστά σε ένα κοινό την ίδια στιγμή που η πραγματική Αποκάλυψη λαμβάνει η χώρα έξω από τη σκηνή του τσίρκου και κάπου προς το τέλος οι δύο αυτές σκηνές συγχωνεύονται σε μία. Λοιπόν, ήταν ένα έργο που ουσιαστικά εξάντλησε και διέλυσε τους Aphrodite Child, καθώς οι progressive ανησυχίες του Βαγγέλη Παπαθανασίου ήρθαν σε πολύ μεγάλη κόντρα με την επιθυμία των Ντέμι Ρούσο, Λουκά Σιδερά και Αργύρη Κουλούρη στο να παραμείνουν πιστοί στην εμπορική pop των δύο πρώτων albums. Ένα άλμπουμ όμως που λατρεύτηκε παγκοσμίως από το κοινό πολύ αργότερα από την κυκλοφορία του, σε σημείο του να εμφανίζεται σε πολλές λίστες με τα καλύτερα progressive rock albums όλων των εποχών. Blonde on Blonde του Bob Dylan από το 1966, το τρίτο άλμπουμ της λεγόμενης 14μηνης τριλογίας του Bob Dylan, ο οποίος σε ηλικία 23 χρονών, μέσα σε 14 απίστευτα παραγωγικούς μήνες για αυτόν, έγραψε 34 τραγούδια και κυκλοφόρησε 3 εκπληκτικά άλμπουμς. Τα Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited και το περίου ο λόγος Blonde on Blonde. Μέσω αυτών των άλμπουμ πέρασε από την folk στα blues και τη rock. Για αυτή του την κίνηση έφαγε αρκετό κράξιμο τότε από τους fans του και με αυτή του την κίνηση άλλαξε τον κόσμο, αλλά και για αυτή του την κίνηση έγινε και ένας από τους ζωντανούς ακόμη θρύλους της rock μουσικής. Το Blonde on Blonde είναι ένας τεράστιος δίσκος, ήταν ο πρώτος διπλός rock δίσκος που κυκλοφόρησε και παρότι έχουν περάσει 58 χρόνια από τότε και παρότι the times they are a-changing, ακούγεται ακόμη ολόφρεσκο και ολοζώντανο. The River, Bruce Springsteen, 1980. Λοιπόν, παιδιά, τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές για το The River, που δεν έχει νομίζω και τόσο πολύ νόημα να επαναλαμβάνομαι. Έχω κάνει ειδικό αφιέρωμα για το εκπληκτικό αυτό άλμπουμ σε επεισόδιο της σειράς Records That Changed My Life, το link του οποίου είναι πάνω δεξιά στην οθόνη που κοιτάς αυτή τη στιγμή και τα έχω πει και στο αφιέρωμα που έχω κάνει αποκλειστικά για το αφεντικό, το link του οποίου επίσης θα βρεις πάνω δεξιά στην οθόνη που επίσης κοιτάς αυτή τη στιγμή. Και που πρόσφατα διαπίστωσα ότι το YouTube ό,τι βίντεο βάζω στο κομμάτι εκεί πάνω δεξιά της οθόνης τα βάζει όλα σε μια οριζόντια λίστα κάτω από το βίντεο που παρακολουθείς αυτή τη στιγμή. The Wall, των Pink Floyd, του 1979 και ισχύει ό,τι ακριβώς και για το The River. Δεν έχω να πω κάτι καινούριο, το οποίο δεν έχω ήδη ξαναπεί για το μεγαλειώδες The Wall. Έχω κάνει και γι' αυτό special αφιέρωμα σε επεισόδιο της σειράς Records That Changed My Life, το link του οποίου έχεις μάθει πλέον πού θα το βρεις, καθώς επίσης τα έχω ξαναπεί και στο αφιέρωμα που έχω κάνει για τους τεράστιους Pink Floyd, το link του οποίου επίσης ξέρεις πού θα βρεις. Λοιπόν, τώρα όσοι με γνωρίζετε μόνο μέσω του καναλιού μου, αλλά και φυσικά όσοι με γνωρίζετε και διαζώσεις, ίσως και να έχετε αντιληφθεί ότι η πιο αγαπημένη μου μπάντα ever ή τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η Tindersticks. Στις δύο πρώτες θέσεις λοιπόν οι δύο πρώτοι δίσκοι του εκπληκτικού αυτού συγκροτήματος. Δύο αριστουργήματα, δύο εκπληκτικά άλμπουμς. Αυτός εδώ είναι ο πρώτος δίσκος και αυτός εδώ είναι ο δεύτερος. Και οι δύο έχουν ως τίτλο το όνομα του group. Απλά έχει καθιερωθεί να διαχωρίζεται ως The First Tindersticks Album και ως The Second Tindersticks Album.
Τώρα, όσοι γνωρίζετε τους Tinder Sticks, προφανώς και ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Όσοι δεν τους γνωρίζετε, πιθανόν και να μην σας αρέσουν καθόλου, γιατί οι Tinder Sticks είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, είναι μια κατηγορία μόνη τους, δημιουργούν μια απίστευτη ατμόσφαιρα σε όλα τους τα albums, χρησιμοποιώντας εκτός από τα κλασικά όργανα μιας rock μπάντας, χρησιμοποιούν και έγχορδα και πνευστά. Παρόλα αυτά, όσοι δεν τους ξέρετε, ίσως θα μπορούσατε να τους δώσετε έτσι μια ευκαιρία και πιθανόν να ανακαλύψετε κάποιον κρυμμένο έως τώρα για σας θησαυρό.